Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είμαι ο Χρήστος Νικολαίδης και σας υποδέχομαι εδώ στη Βεργίνα Τηλεόραση προκειμένου να δούμε παρέα τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας στην καθημερινή μας εκπομπή, στο Δείγμα Γραφής, το οποίο βγαίνει κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, από τις 5 μέχρι και τις 7 το απόγευμα. Έχουμε συνηθίσει να λέμε κάθε μέρα τέτοια ώρα, να διευκρινίζουμε μάλλον, ότι αυτό το οποίο έχουμε επιλέξει ως τίτλο της εκπομπής δεν είναι ένας ανορθόγραφος τίτλος. Το Δείγμα Γραφής το χρησιμοποιούμε για να κάνουμε έναν μικρό αστεϊσμό. Θέλω να το διευκρινίσω αυτό για μία ακόμη φορά, καθώς λαμβάνω αρκετά μηνύματα από αρκετό κόσμο, ο οποίος νομίζει ότι είμαστε ανορθόγραφοι. Όχι, κυρίες και κύριοι, άλλα πράγματα μπορεί να είμαστε, ανορθόγραφοι όμως δεν είμαστε. Το δείγμα με ήττα είναι, η λέξη σημαίνει δάγκωμα, τσίμπημα. Οπότε εμείς κάνουμε έναν αστεϊσμό λέγοντας ότι καθημερινά παρουσιάζουμε το δικό μας δημοσιογραφικό δείγμα γραφής, το οποίο δημοσιογραφικό δείγμα γραφής ελπίζουμε για κάποιους να είναι λιγάκι επώδυνο, λίγο τσουχτερό, λίγο ενοχλητικό, γιατί η καλή δημοσιογραφία πάντοτε είναι η ενοχλητική δημοσιογραφία, όπως αναφέρει συγκεκριμένα και η Αμερικανική σχολή. Τώρα, στο πλαίσιο αυτό, καθημερινά, εδώ, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους, αλλά και μέσα από σχόλια, ρεπορτάζ δικά μας, παρουσιάζουμε τα σημαντικότερα θέματα της επικαιρότητας και της ειδησιογραφίας. Στο πλαίσιο αυτό, σήμερα, θα έχουμε αρκετά θέματα, καθότι η επικαιρότητα, έτσι, κανοναρχείται, για να χρησιμοποιήσουμε μια λόγια έκφραση, από κυρίως τρία θέματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις χθεσινές αποκαλύψεις του κ. Βαρουφάκη. Θα τις αναλύσουμε εδώ, θα τις σχολιάσουμε και θα παρουσιάσουμε τα σημαντικότερα σημεία από αυτά τα οποία ο πρώην Υπουργός Οικονομικών αποκάλυψε σε μια συνέντευξη που έδωσε χθες στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και στον Αλέξη Παπαχελά. Πραγματικά, έτσι θα κάνω ένα μικρό σχόλιο, ο κύριος Βαρουφάκης αποκαλύφθηκε πλήρως και αυτό το οποίο αποκαλύφθηκε μέσα από τις αποκαλύψεις τις δικές του είναι ότι επί αρκετούς μήνες, δυστυχώς, η Ελλάδα βάδιζε με ένα στρεβλό σχέδιο σε μία διαπραγμάτευση από την οποία κρίνονταν αρκετά πράγματα, αλλά έχοντας μία απίστευτη ελαφρότητα και αφέλεια και μία πλήρης ανικανότητα και αδυναμία αντίληψης των διεθνών συσχετισμών. Θα τα δούμε αυτά στη συνέχεια της εκπομπής. Θα τα συζητήσουμε και στην πρώτη συνέντευξη που θα έχουμε με την υποψήφια βουλευτήνα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ και Δημοτικό Σύμβουλο Θεσσαλονίκης, την κυρία Ρία Καλφακάκου, η οποία θα βρίσκεται σε λίγη ώρα μαζί μας. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε με έναν εκπρόσωπο της Ένωσης Δημοσιοπαλληλικών Οργανώσεων Θεσσαλονίκης, τον κύριο Βαϊτσίδη, το νέο σχέδιο το οποίο ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση για την αξιολόγηση στο δημόσιο. Είναι ένα σχέδιο το οποίο έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις, αφορά τους δημοσίους υπαλλήλους και τον τρόπο με τον οποίο αυτοί θα αναδεικνύονται στην ιεραρχία από τη μία, αλλά και θα κρίνονται από την άλλη σε σχέση με το μισθό τους, σε σχέση με τα καθήκοντά τους και με την ανάδειξή τους σε θέσεις ευθύνης. Ένα εξαιρετικό, έτσι, θέμα το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο από την άποψη του ότι υπάρχει και το παράπονο ή η καταγγελία, αν θέλετε, πως μέσα από τέτοια σχέδια ουσιαστικά εξυπηρετούνται άλλου είδους σκοπιμότητες. Θα δούμε κατά πόσο ισχύει αυτό στη συνέχεια. Επίσης, θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τι γίνεται με τις αγροτικές κινητοποίησεις. Οι αγροτικές κινητοποίησεις είναι κάτι το οποίο συγκλονίζουν σήμερα την επικαιρότητα. Έχουμε επεισοδιακές κινητοποίησεις στην Κομωτινή. Έχουμε την επεισοδιακή είσοδο των αγροτών στη Θεσσαλονίκη, κάτι που προκάλεσε ένα κυκλοφοριακό κομφούζιο στο κέντρο της πόλης. Νομίζω ότι όποιος κινήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη το ένιωσε αυτό, το ένιωσε με έναν επώδυνο τρόπο, κάτι το οποίο πρέπει να το θέσουμε στους φίλους μας, τους αγρότες, καθότι αν είναι να ταλαιπωρούν μια ολόκληρη πόλη για να κάνουν τη δικιά τους κινητοποίηση, τότε πραγματικά δεν θα έχουν με τον, δεν θα έχουν με το μέρος τους την πλειονότητα της κοινή γνώμης. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το προσέξουν. Κάνουν τον αγώνα τους, ασφαλώς και έχουν δίκιο για να κάνουν τον αγώνα αυτό. Ωστόσο, θα πρέπει να συνυπολογίσουν ότι όταν αυτοί κινητοποιούνται, δεν θα πρέπει αναγκαστικά να ταλαιπωρούνται άλλες κοινωνικές τάξεις.
Δεν χρωστάνε σε τίποτα οι μικροεπαγγελματίες, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι εργαζόμενοι, οι οποίοι πραγματικά περνούν, όπως έγινε σήμερα, τον παθόν τους στον τάραχο για να κινηθούν στη Θεσσαλονίκη, επειδή οι αγρότες κατέβασαν τα τρακτέρ τους κάτω. Δυστυχώς, το τεράστιο θέμα των κοινωνικών επιπτώσεων που μπορεί να έχει μια κινητοποίηση είναι ένα θέμα το οποίο μας έχει απασχολήσει κατά καιρούς, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσεχθεί από αυτούς οι οποίοι προγραμματίζουν αυτές τις κινητοποίησεις. Επίσης, στη διάρκεια της σημερινής εκπομπής θα δούμε λιγάκι και τα θέματα του ασφαλιστικού, όπως επίσης και τα θέματα της πολιτικής επικαιρότητας. Θα πρέπει όμως να ξεκινήσουμε από την περίφημη αυτή συνέντευξη του κυρίου Γιάννη Βαρουφάκη στον Sky. Επιλέξαμε 4 χαρακτηριστικά βίντεο, 4 χαρακτηριστικά στιγμιότυπα από τις αποκαλύψεις του κυρίου Βαρουφάκη, προκειμένου να σας τα παρουσιάσουμε για να τα σχολιάσουμε. Αυτό το οποίο όμως πρέπει να πούμε, γιατί ισχύει για όλα τα βίντεο, αλλά και για οτιδήποτε έχει πει ο κύριος Βαρουφάκης, είναι ότι τον κύριο Βαρουφάκη δεν τον διορίσαμε εμείς στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν Υπουργός Οικονομικών, επειδή ακριβώς τον επέλεξε ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος μάλιστα μέχρι και την τελευταία στιγμή του έπλεκε το εγκόμιό του. Άρα, για το οτιδήποτε έκανε ή δεν έκανε ο κύριος Βαρουφάκης, αρμόδιος είναι αυτός ο οποίος τον διόρισε, τον ανέχτηκε και τον διατήρησε για αρκετούς μήνες στη θέση του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αυτό δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει ποτέ, γιατί με πολύ μεγάλη ευκολία σήμερα το Μέγαρο Μαξίμου έριξε ένα περίπου ανάθεμα στο Γιάννη Βαρουφάκη, όταν κλήθηκε ο εκπρόσωπος του Πρωθυπουργού να σχολιάσει τις χθεσινές αποκαλύψεις, αρκέστηκε να πει ότι η αξιοπιστία του κυρίου Βαρουφάκη έχει κριθεί εδώ και καιρό. Μα αν είναι δυνατόν να λέγονται τέτοια πράγματα. Τον κύριο Βαρουφάκη τον τοποθέτησε εκεί ο κύριος Τσίπρας και δύο τι να μπορούν να συμβαίνουν. Είτε ο κύριος Τσίπρας δεν ήξερε το σχέδιο του κυρίου Βαρουφάκη, πράγμα απίθανο, αλλά τότε θα πρέπει να ελεγχθεί ο κύριος Τσίπρας για ανικανότητα και αδιαφορία σε σχέση με αυτά τα οποία πράττουν οι στενοί του συνεργάτες, είτε ο ίδιος ο κύριος Τσίπρας γνώριζε και συμφωνούσε με το σχέδιο το οποίο είχε ο κύριος Βαρουφάκης, πράγμα που είναι και το πιθανότερο. Άρα, ο κύριος Βαρουφάκης δεν έδρασε μόνος του. Ο κύριος Βαρουφάκης υλοποίησε μια πολιτική την οποία την είχε εξηγήσει στον κύριο Τσίπρα. Άρα, το γεγονός ότι αυτή την πολιτική την πληρώνουμε πάρα πολύ ακριβά σήμερα, δεν θα πρέπει να το καταλογίσουμε μόνο στον κύριο Βαρουφάκη, αλλά κυρίως στον υπεύθυνο της κυβέρνησης, στον κύριο Τσίπρα. Στο πρώτο στιγμιότυπο το οποίο επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε, ο κύριος Βαρουφάκης ερωτάται για το τι υπόθηκε σε εκείνη τη χαρακτηριστική συνέντευξη τύπου με τον κύριο Ντάισενμπλουμ, όταν κάποιος του ψιθύρισε στα αυτή κάτι και γράφτηκαν πάρα πολλά γύρω από αυτό το στιγμιότυπο. Να δούμε λιγάκι τι απάντησε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών. Στη συνέντευξη τύπου είχαμε συμφωνήσει ότι... Γιατί ξεκίνησε πολύ ομαλά τη συνέντευξη. Πολύ ομαλά, γιατί ήταν συμφωνημένο ότι θα ξεκινήσει ομαλά. Είχα ελέγξει τι θα πει, είχε ελέγξει τι θα πω, γιατί πάρα πολύ σωστά και είμαι χαρούμενος που έγινε αυτό. Στόχος μας ήταν να δημιουργήσουμε ένα καλό κλίμα. Παρά το γεγονός ότι είχε ξεκινήσει πάρα πολύ άσχημη συνεργασία μας μέσα από τον τελεσίγραφο με το καλημέρα. Όλα πήγαν καλά, μέχρι που ήρθε η ώρα, η στιγμή των ερωτοαπαντήσεων. Ένας Έλλην δημοσιογράφος μου έθεσε το ερώτημα τι θα κάνουμε με την Τρόικα. Και έδωσα μια απάντηση που θεωρώ ότι είναι ιδιαίτερα μετριοπαθής. Η Τρόικα είναι μια λέξη που εφευρέθηκε το 2010. Ως αποτέλεσμα εκείνου του μνημονιακού δανείου που στόχο είχε να προσποιούμαστε ότι το ελληνικό δημόσιο δεν πτώχευσε, ότι ήταν ένα πρόβλημα έλλειψης ρευστότητας, όταν δεν ήταν, και να μπούμε σε μια διαδικασία ύφεσης χρέους που θα αποδομήσει την Ελλάδα. Μάλιστα, η χορογραφία αυτών των απεσταλμένων των τριών θεσμών που ερχόντουσαν όλοι μαζί, φτάναν στο Ελευθέριος Βενιζέλος, κατέβαιναν με τα αυτοκίνητα, με περιπολικά, εισέβαλαν στα Υπουργεία, είχαν τους υπουργούς έξω από το γραφείο τους να τους περιμένουν να τους μιλήσουν. Αυτό δημιουργήσε μια εικόνα απαξίωσης της ελληνικής κυριαρχίας που έθετε τον Έλληνα, το μέσο Έλληνα πατριώτη, κόντρα σε οποιαδήποτε διαδικασία μεταρρύθμισης. Και εξήγησε ότι η Ελλάδα χρειάζεται βαθιές μεταρρυθμίσεις.
Αλλά ο ελληνικός λαός πρέπει να εγκαλιάσει αυτές τις μεταρρυθμίσεις. Γι' αυτό αυτή η τροϊκανή διαδικασία δεν μπορεί να συνεχιστεί. Είναι κάτι μάλιστα που με τον κύριο Ντάζερ, που είχαμε συζητήσει στο γραφείο μου μία ώρα πριν, και ήταν στο μόντο που σχεδόν είχαμε συμφωνήσει. Έδειξε να το κατανοεί αυτό. Και μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση όταν μετά από αυτή την ιδιαίτερα μετριοπαθή τοποθέτηση θύμωσε, σε βαθμό που ουσιαστικά να χάσει το επικοινωνιακό παιχνίδι, αρνήθηκε να μου το δώσει στο χέρι και έσκυψε στο αυτί μου και μου λέει «You just killed the Troika». Μόλις σκότωσε την Τρόικα. Μόλις σκότωσε την Τρόικα, λοιπόν, αυτό ήταν το, αυτό το οποίο υπόθηκε στο αυτί εκείνη τη στιγμή και πραγματικά έκανε τους δύο ανθρώπους να γελάσουνε, το θυμόμαστε όλοι το στιγμιότυπο. Το ζήτημα είναι ότι με τον τρόπο αυτόν ο κύριος Βαρουφάκης έβαλε ουσιαστικά τον κύριο Ντάισεμπλουμ απέναντι. Κάτι το οποίο τελικά το πλήρωσε ο κύριος Βαρουφάκης. Ο κύριος Βαρουφάκης κινήθηκε με μια τακτική ότι εγώ είμαι αυτός που ξέρω τα καλύτερα οικονομικά, θα σας μάθω τι πρέπει να κάνετε, θα σας υποδείξω τι πρέπει να εγκρίνετε, ούτως ώστε το πρόγραμμα στην Ελλάδα να πάει καλύτερα. Αυτό ήταν το στυλάκι μέσα στο οποίο κινούνταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα της διαπραγμάτευσης. Δεν συνυπολόγισε ότι ακόμα και αν είχε δίκιο ο ίδιος, κάτι το οποίο δεν φάνηκε στην εξέλιξη, θα έπρεπε να κάνει όλες εκείνες τις ενέργειες που θα του επέτρεπαν να προσετεριστεί και να κάνει συμμάχους τους συνομιλητές του στο Eurogroup. Αυτός, αντί να τους κάνει συμμάχους προκειμένου να τον διευκολύνουν στην κατάρτιση ενός καλύτερου ελληνικού προγράμματος, τους έκανε σεμινάρια με αποτέλεσμα να τους βάλει όλους απέναντι. Και την κυρίαρχη στιγμή φυσικά, οι πάντες είχαν έναν κακό λόγο να πούν για τον κύριο Βαρουφάκη, κάτι το οποίο έκανε τη συνεννόηση μαζί του παντελώς αδύνατη, με αποτέλεσμα να τον αποπέμψει και ο κύριος Τσίπρας. Να τον διώξει ο κύριος Τσίπρας, γιατί πραγματικά αυτό συνέβη. Τον έδιωξε τον κύριο Βαρουφάκη ο κύριος Τσίπρας. Και αυτό φαίνεται ότι ενόχλησε και τον ίδιο αρκετά. Στο άλλο στιγμιότυπο το οποίο επιλέξαμε για να σας, να σας παρουσιάσουμε, ο κύριος Βαρουφάκης κάνει την απίστευτη αποκάλυψη ότι ο ίδιος, όσο διαρκούσαν αυτές οι περίφημες συνεδριάσεις, τις ηχογραφούσε τις συνεδριάσεις του με το κινητό του τηλέφωνο. Κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Αν είναι ποτέ δυνατόν να εκλειφθεί ένας Έλληνας υπουργός ως σοβαρός εκπρόσωπος της χώρας μας, όταν ηχογραφεί τους άλλους σε μια κλειστή συνεδρίαση και τον εαυτό του. Μιλάμε για κάτι το οποίο είναι εξαιρετικά σημαντικό. Ως σχόλιο αξίζει μόνο το άνω ποταμών. Δεν θα μπορούσε να το κάνει ένας σόφρον άνθρωπος αυτός. Και εν πάση περιπτώσει, ο κ. Βαρουφάκης δεν είχε καταλάβει ότι σε αυτές τις συνεδριάσεις δεν εκπροσωπούσε τον εαυτό του, το ακαδημαϊκό του όνομα ή την αξία του στα οικονομικά. Εκπροσωπούσε μια ολόκληρη χώρα. Και αν κάτι πήγαινε στραβά, όπως και πήγε δυστυχώς, δεν θα πλήρωνε ο ίδιος ο Βαρουφάκης μόνο τις επιπτώσεις, αλλά θα τις πλήρωνε μια ολόκληρη Ελλάδα, όπως και τελικά έγινε. Το παραδέχθηκε ο κύριος Βαρουφάκης. Ναι, τους ηχογραφούσα. Να δούμε το στιγμιότυπο. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς έχετε ηχογραφήσει, να το πω έτσι, όλα τα Eurogroups πλην του πρώτου. Είναι αλήθεια. Και να σας πω γιατί. Το πρώτο κράτησε πάνω από 10 ώρες. Επειδή ήταν και το βάπτισμα του πυρός, πρέπει να σας πω, και ήταν ένα ιδιαίτερα έντονο Eurogroup, όπου έφτανες στα όρια της σωματικής εξόδωσης. Όπως φαντάζομαι και οι προηγούμενοι υπουργοί οικονομικών θα ένιωσαν, ο κ. Τουρνάρας, ο κ. Βενιζέλος, ο κ. Παπακοσταντίνου. Συντοπίσα, βγαίνοντας από αυτό, ότι εάν πάω στο Υπουργικό Συμβούλιο, στη Βουλή, και μου ζητηθεί να απαντήσω σε συγκεκριμένα ερωτήματα. Τι είπε, ποιος, πότε, απάντηση του άλλου. Δεν θυμόμουν. Ήταν αδύνατο. Ζήτησα από τη ΜΕΑ, από τη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία, να μου δώσουν τα πρακτικά. Και τότε συνειδητοποίησα με απίστευτη έκπληξη ότι δεν κρατιόνται πρακτικά. Ήταν ηθική μου υποχρέωση ως Υπουργός Οικονομικών μιας χώρας η οποία βρίσκεται στην κόψη του ξηραφιού, να μπορώ να απαντώ στα ερωτήματα του Πρωθυπουργού,
των συναδέλφων στο Υπουργικό Συμβούλιο, των βουλευτών και των δημοσιογράφων στο τι είπε, ποιος, πού, εφόσον κρίνω ότι πρέπει να το πω. Οπότε είχα υποχρέωση να τα ηχογραφώ. Νομίζω ότι όλοι τα ηχογραφούν. Αν δεν το κάνουν, πράττουν πάρα πολύ άσχημα. Άρα έχετε όλα τα Eurogroups εκτός από το πρώτο, καταλαβαίνω. Έτσι. Τώρα θέλω να σας ζητήσω να μας παίξετε κάτι από αυτά. Όχι, σε καμία περίπτωση. Γιατί, ξέρετε κάτι, σε τελική ανάλυση, κατηγορήθηκα ότι παραβίασα το confidentiality, την εμπιστευτικότητα. Είμαι ο μόνος που δεν την παραβίασα. Γιατί... Αυτά δεν θα φανούν σε κάποιο βιβλίο ή κάπου αλλού κάποια στιγμή. Δεν γνωρίζω να σας πω. Δεν έχω στόχο να τα χρησιμοποιήσω προς το παρόν. Αυτά τα έχει ακούσει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή κάποια στιγμή όταν σας έλεγε τι ακριβώς έγινε. Κοιτάξτε, όταν μετά την Ρήγα, το Eurogroup εκείνο της 24ης Απριλίου, εμφανίστηκαν στον τύπο όλα και ένα τα απίστευτα ρεπορτάζ για το δήθεν τι υπόθηκε εναντίον μου, πρέπει να σας πω ότι έδωσα στικάκια με την ηχογράφηση στα μέλη της πολιτικής ομάδας διαπραγμάτευσης. Αν τα άκουσαν ή δεν τα άκουσαν, δεν γνωρίζω. Αλλά εγώ τα κατέθεσα αυτό για να γνωρίζουν πολύ καλά τι υπόθηκε σε σχέση με αυτό που έλεγαν ότι υπόθηκε. Λοιπόν, ο κ. Βαρουφάκης εδώ δεν καταλαβαίνει ή κάνει ότι δεν καταλαβαίνει ότι το να ηχογραφείς κάποιον άλλον, ακόμα και αν είναι ο περιπτεράς της γειτονιάς σου, είναι παράνομο, εάν ο ίδιος δεν το ξέρει. Επίσης, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει πως ο κύριος Βαρουφάκης εκείνη τη στιγμή εκπροσωπούσε τον ελληνικό λαό στην συγκεκριμένη συνεδρία και κανένας δεν του είχε δώσει εντολή να ηχογραφεί τους άλλους, τους συνομιλητές του. Επίσης, ο κύριος Βαρουφάκης θα πρέπει να ξέρει ότι αυτό το υλικό το οποίο έχει στα χέρια του είναι υλικό που τον ενοχοποιεί, ακόμα και σε ποινικό επίπεδο. Είναι ποινικά ελέγξιμος ο κύριος Βαρουφάκης αυτή τη στιγμή. Και κανονικά θα έπρεπε αυτό το υλικό να κατατεθεί στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, εφόσον πρόκειται για υλικό που αφορά την Ελλάδα και το χειρισμό κάποιων συγκεκριμένων εθνικών θεμάτων από έναν εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης. Δεν είναι ιδιωτικό αρχείο του κ. Βαρουφάκη αυτό. Και αν παραμένει ιδιωτικό αρχείο, θα πρέπει να ελεγχθεί, γιατί ο τρόπος με τον οποίο ήρθε στην κατοχή του είναι εντελώς παράνομος. Αυτά όμως, όλα τα στοιχεία αυτά είναι πραγματικές αστειότητες για έναν υπουργό. Ποτέ κανένας υπουργός σε καμία σοβαρή κυβέρνηση δεν θα συμπεριφερόταν με αυτόν τον τρόπο. Και θυμίζω ότι επειδή ακριβώς ο κ. Βαρουφάκης είχε αποκαλύψει ακόμα όταν ήταν υπουργός ότι ηχογραφούσε τις συνεδριάσεις, είναι απολύτως λογικό και επόμενο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονταν σε επαφή μαζί του να μην τον εμπιστεύονταν. Γιατί θα υποψιάζονταν ότι τους ηχογραφεί. Λοιπόν, αυτές δεν είναι συμπεριφορές ενός υπουργού. Αυτές είναι συμπεριφορές ενός ανθρώπου, ο οποίος το μόνο που κάνει είναι να ακίζεται με τη δημόσια εικόνα του και να ισχυροποιεί το εγώ του. Αυτά μπορεί να είναι καλά στοιχεία για ένα μοντέλο, για έναν τραγουδιστή, για έναν pop rock star ή για κάποιον ο οποίος είναι καθηγητής πανεπιστημίου. Δεν είναι όμως θετικά στοιχεία για κάποιον ο οποίος είναι υπουργός και από την ενέργειά του, αν είναι λαθασμένη ή σωστή, να κρίνεται το συμφέρον ενός ολόκληρου λαού. Αυτό δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ποτέ στην υπουργική του θητεία δεν το συνέλαβε ο κ. Βαρουφάκης. Και το λογαριασμό αυτής της αστείας συμπεριφοράς τον πληρώνουμε όλοι μας με νέα λιτότητα, με νέο μνημόνιο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και το σημαντικότερο κομμάτι, γιατί όλα αυτά είναι λίγο αστεία σε ό,τι αφορά την δουλειά, την πραγματική δουλειά του κ. Βαρουφάκη, το ουσιαστικό κομμάτι είναι το επόμενο βίντεο, το οποίο θα δείτε αμέσως τώρα. Απλώς για να το καταλάβω, μου λέτε ότι υπήρχε ένας σχεδιασμός συγκεκριμένος. Συγκεκριμένος σχεδιασμός. Το Plan X όμως, Plan B, πείτε το έτσι. Ο λόγος του Plan X είναι γιατί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ένα τέτοιο πρόγραμμα. Plan Z. Το Plan Z. Εμείς το είπαμε X. Τελειώσαμε. Τελείωσε το λατινικό αλφάβητο. Αυτό πόσο συγκεκριμένο ήταν. Λοιπόν, αυτό ήταν το πλάνο στην περίπτωση που ο κύριος Σόιμπλε και άλλοι, όπως ο Υπουργός Οικονομικών της Σλοβακίας, της Φιλανδίας, που συνεχώς απειλούσαν με εκπαραθύρωση της Ελλάδας από το ευρώ. Προέβλεπε και φάρμακα, τρόφιμα, παραγωγή στην Ελλάδα, τι θα γινόταν με τα πετρέλαια, όλα αυτά. Ναι, υπήρχε ένα κεφάλαιο για όλα αυτά τα μεγάλα ζητήματα. Η εντολή που είχα από τον Πρωθυπουργό ήταν να υπάρξει όσο γίνεται πιο εμπεριστατωμένη μελέτη όλων αυτών των ζητημάτων, χωρίς να ξεφύγει αυτό από τα 5-6 άτομα. Εγώ να σας ρωτήσω για παράδειγμα, αυτή η περίφημη ιστορία ότι θα βρισκόντουσαν ρωσικά ή κινέζικα κεφάλαια,
Είχε γίνει σοβαρή προσπάθεια και τι έγινε με αυτό? Κοιτάξτε, εγώ δεν είχα καμία απολύτως επαφή με την ρωσική διάσταση των πραγμάτων. Για την ακρίβεια ήμουν ιδιαίτερα αρνητικός. Εκεί είναι μια εντελώς διαφορετική περίπτωση. Αυτή η συμφωνία επήλθε. Ανετράπη όμως. Με ένα τηλεφώνημα από το Βερολίνο. Στο Πεκίνο. Στο Πεκίνο. Δεν θα πω περισσότερα τώρα, κύριε Παπαχελά. Είστε αλλά καταλαβαίνετε τι λέω. Είστε σίγουρος γι' αυτό? Κοιτάξτε, όσο μπορεί κάποιος να είναι σίγουρος. Όσο πιστεύει στον Κινέζο Πρωθυπουργό. Μάλιστα. Ο κύριος Βαρουφάκης για ακόμη μια φορά, εδώ, σε αυτό το βιντεάκι του, λέει δύο πράγματα. Το πρώτο εξηγεί το θέμα της διαπραγμάτευσης. Και φυσικά, αυτό το οποίο θέλει να πιστέψουμε είναι ότι ο ίδιος είχε καταστρώσει ένα στρατηγικό σχέδιο, το είχε εγκρίνει ο Πρωθυπουργός, άρχισε να το εφαρμόζει και την κρίσιμη ώρα ο Τσίπρας ουσιαστικά του τράβηξε το χαλί κάτω από τα πόδια. Με αποτέλεσμα να μην μπορεί να εφαρμόσει την μεγαλειώδη έμπνευσή του. Το δεύτερο στοιχείο το οποίο λέει ο κύριος Βαρουφάκης είναι ότι περιμένανε λεφτά από την Κίνα, αλλά λέει τα λεφτά τα οποία περιμέναμε από την Κίνα δεν ήρθανε, γιατί πραγματικά ο Σόιμπλε πήρε τηλέφωνο στο Πεκίνο και τους είπε να μην στείλετε τα λεφτά. Για ακόμη μία φορά ο κύριος Βαρουφάκης προσπαθεί να μας πείσει ότι αυτός έκανε σωστά τη δουλειά του, αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι κακοί, αυτός από την πλευρά του όμως έκανε ό,τι μπορούσε. Αλλά επειδή υπάρχουν κάποιοι άλλοι κακοί, κάποια νεφελίμ, κάποιοι εξωγήινοι, κάποιο Σόιμπλε, κάποιο Α, κάποιο Β, για ακόμη μία φορά δεν μπόρεσε να τελειώσει το αγαθό του έργο, επειδή κάποιοι άλλοι δεν τον άφησαν. Λοιπόν, αυτά μπορούμε να τα λέμε ως αστεϊσμούς. Ένας πολιτικός κρίνεται από την αποτελεσματικότητά του. Ένας πολιτικός δεν κρίνεται από αυτά τα οποία θέλει να κάνει. Ούτε από αυτά τα οποία πιστεύει ότι είναι σωστό να γίνουν. Ο καθένας μπορεί να έχει αγαθές προθέσεις. Ένας πολιτικός κρίνεται από το αποτέλεσμα το οποίο θα φέρει για τη χώρα του. Και αυτό το οποίο έφερε ο κύριος Βαρουφάκης ως αποτέλεσμα στη χώρα του ήταν ένα νέο μνημόνιο με μια νέα μαύρη τρύπα ύψους 80 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Το γεγονός ότι ο κύριος Βαρουφάκης δεν μπόρεσε να κλείσει τη διαπραγμάτευση σε έναν χρόνο έγκαιρο που θα μας επέτρεπε να μην έχουμε τόσο μεγάλο δημοσιονομικό κενό είναι κάτι για το οποίο ευθύνεται ο ίδιος. Το γεγονός ότι οδήγησε την κατάσταση σε μια στιγμή κατά την οποία έκλεισαν οι τράπεζες και επιβλήθηκαν capital controls είναι ένα γεγονός το οποίο μπορεί να μην το ήθελε ο κύριος Βαρουφάκης, αλλά το ήξερε ότι θα συμβεί. Και το γεγονός ότι δεν το απέτρεψε σημαίνει ότι ο ίδιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του. Και το γεγονός ότι ο ίδιος δεν έκανε καλά τη δουλειά του σημαίνει ότι προέκυψε ένας μεγάλος λογαριασμός σε λεφτά. Και αυτά τα λεφτά θα τα πληρώσουμε εμείς. Δεν τα πληρώσει ο κ. Βαρουφάκης. Ο κ. Βαρουφάκης μπορεί να πάει στο Τέξας, από όπου προέρχεται, και να παριστάνει τον καθηγητή οικονομικών. Εμείς όμως εδώ θα πληρώσουμε το λογαριασμό. Και αυτό είναι το τραγικό στην υπόθεση αυτή. Ο κ. Βαρουφάκης ήταν ο εμπνευστής μιας στρατηγικής που έλεγε ότι θα τραβήξουμε την υπόθεση μέχρι τον Ιούλιο, οπότε θα τελειώσουν και τα λεφτά, θα τελειώσει και το πρόγραμμα, θα αφήσουμε και τα χρέη στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, γιατί πίστευε ότι όταν θα φτάσουμε κυριολεκτικά στην τελευταία στιγμή, οι Ευρωπαίοι θα κάνουν πίσω και θα υποχωρήσουν σε ό,τι αφορά το πρόγραμμα και θα κάνουμε μια συμφωνία η οποία θα είναι πολύ καλύτερη από την προηγούμενη. Εκεί στηρίχθηκε όλη η διαπραγματευτική του στρατηγική. Στο θεώρημα ότι οι ξένοι θα υποχωρήσουν στο τέλος. Άλλωστε, το θυμάστε, γιατί οι άνθρωποι του ΣΥΡΙΖΑ μας το έλεγαν εκείνη την εποχή. Κορυφαίοι υπουργοί, κομματικά στελέχη, βουλευτές, μας έλεγαν ότι μην ανησυχείτε, γιατί η Μέρκελ στο τέλος θα κάνει πίσω, γιατί αν μας βγάλει από το ευρώ θα πληρώσει πολύ περισσότερα χρήματα, μας έλεγαν τότε, από όσα θα πληρώσει για να μας διατηρήσει μέσα στο ευρώ. Επρόκειτο για μπούρδες. Τίποτα από όλα αυτά δεν μπόρεσε να ισχύσει. Ήρθε η κρίσιμη στιγμή, ο κύριος Βαρουφάκης κατάλαβε ότι το σχέδιό του να μας οδηγήσει στα άκρα δεν μπορούσε να εφαρμοστεί. Ευτυχώς ο κύριος Τσίπρας κατάλαβε ότι το σχέδιο Βαρουφάκη ήταν μια μπαρούφα και τον απέπεμψε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Μια πραγματικότητα όμως, την οποία όπως φαίνεται στο επόμενο στιγμιότυπο, ο κύριος Βαρουφάκης την είχε αντιληφθεί από πολύ νωρίς, αλλά έμεινε στις ιδεολειψίες του, στις αιμονές του και στον αφελή τρόπο με τον οποίο αντιμετώπιζε τις καταστάσεις και τους συσχετισμούς. Να το δούμε παρακαλώ. Ότι
Η ιστορία ξεκινάει από τον Ιούνιο του 2014. Όταν ο κύριος Σόιμπλε και κάποια κομβικά στοιχεία, αν θέλετε, της Τρόικας, έχασαν την εμπιστοσύνη στον κύριο Σαμαρά. Ξέραν ότι χρειάζεται ένα τρίτο μνημόνιο. Δεν εμπιστευόντουσαν μετά τις ευρωεκλογές ιδίως, παρά το δώρο της δίθεν εξόδου στις αγορές του Απριλίου, είδαν ότι η Νέα Δημοκρατία δεν τράβαγε. Και αποφάσισαν να διακινδυνεύσουν με μια ανατροπή του κύριου Σαμαρά ή να αφήσουν τον κύριο Σαμαρά στην τύχη του, έτσι ώστε να εκλεγούμε εμείς και να γίνει αυτό που έγινε, να περάσει το τρίτο μνημόνιο με 250 ψήφους. Πήγε. Ήξερε πάρα πολύ καλά τι έκανε ο κύριος Βαρουφάκης. Δεν ήταν κάτι το οποίο προέκυψε το τρίτο μνημόνιο, η μεγάλη επιβάρυνση και όλη αυτή η ιστορία. Δεν ήταν κάτι που προέκυψε ως ατύχημα. Ο κύριος Βαρουφάκης ήξερε ότι θα συμβούν όλα αυτά. Αλλά υπολόγιζε ότι την τελευταία στιγμή θα κάνουν πίσω οι Ευρωπαίοι. Αυτό είναι κάτι το οποίο μας οδήγησε σε μια τεράστια οικονομική αποτυχία. Τα capital controls κόστησαν στην ελληνική οικονομία αρκετά δισεκατομμύρια ευρώ. Κόστησαν, σύμφωνα με τις ενώσεις των εργοδοτών, 20.000 θέσεις εργασίας. 20.000 άνθρωποι χάσανε την δουλειά τους λόγω των capital controls. Οι τράπεζες, λόγω των capital controls, υποτιμήθηκαν εξαιρετικά και πουλήθηκαν για ένα κομμάτι ψωμί, επειδή ακριβώς ο κ. Βαρουφάκης δεν τα έχει υπολογίσει καλά τα πράγματα. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Λαμβάνω κάποια σχόλια δικά σας. Κάποια κυρία εδώ μου στέλνει το μήνυμα ότι ο κύριος Βαρουφάκης είναι ένα εθνικό κεφάλαιο. Κυρία μου, ειλικρινά, αν πιστεύετε ότι ο κύριος Βαρουφάκης μετά αυτά τα οποία έκανε είναι ένα εθνικό κεφάλαιο, τότε θα πρέπει να κοιταχτείτε λιγάκι για το τι πιστεύετε ότι είναι το κεφάλαιο. Εάν πάλι πιστεύετε ότι εθνικό κεφάλαιο είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοστίζει στην εθνική οικονομία 80 δισεκατομμύρια ευρώ, τότε συγγνώμη, θα συμφωνήσω μαζί σας. Ο κύριος Βαρουφάκης ήταν επικεφαλής μιας διαπραγματευτικής ομάδας η οποία τα έκανε θάλασσα. Και το γεγονός ότι τα έκανε θάλασσα το αναγνώρισε μέχρι και ο κύριος Τσίπρας. Γι' αυτό άλλωστε και τον έδιωξε από τη θέση του. Κάποιος άλλος φίλος σημειώνει: γιατί όλα τα κανάλια παίζουν σήμερα Βαρουφάκη? Μα κύριε μου, αγαπητέ μου, όλα τα κανάλια σήμερα παίζουν με Βαρουφάκη. Γιατί ο Βαρουφάκης με αυτά τα οποία έκανε ή δεν έκανε, είναι ο άνθρωπος ο οποίος επηρέασε ουσιαστικά την οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα. Δημιούργησε μια μαύρη τρύπα 80 δισεκατομμυρίων ευρώ λόγω των κινήσεών του ή λόγω των παραλήψεών του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εάν δεν ασχοληθούμε με έναν άνθρωπο ο οποίος βγαίνει και μιλάει δημόσια και λέει πώς έγιναν τα όσα έγιναν με αποτέλεσμα να φτάσουμε στη μαύρη τρύπα των 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, με ποιον θα ασχοληθούμε? Θα ασχοληθούμε με κάτι άλλο? Είναι το θέμα όχι της ημέρας, ο Βαρουφάκης, είναι το θέμα της χρονιάς. Ο άνθρωπος αυτός πρέπει να δώσει λόγο. Πρέπει να ελεγχθεί και ποινικά και πολιτικά και δικαστικά. Δεν είναι δυνατόν με τις πράξεις σου να οδηγείς τη χώρα στον γκρεμό και να βγαίνεις ανετότατος να παριστάνεις τον τουρίστα και να δίνεις συνεντεύξεις. Πρέπει κάποια στιγμή να το πληρώσεις. Αυτή είναι η άποψή μας. Κάποιος άλλος φίλος γράφει εδώ: καλά έκανε ο Βαρουφάκης και μαγνητοφωνούσε για να μαθαίνουμε κι εμείς. Επαναλαμβάνω, το για να μαθαίνουμε κι εμείς, ακόμα δεν το είδαμε, μαγνητοφωνούσε ο Βαρουφάκης. Αλλά δεν έχει αποκαλύψει το υλικό της απομαγνητοφώνησης και φυσικά δεν θα το κάνει ποτέ. Θα το κάνει μετά από πολλά χρόνια, θα γράψει ένα μεγάλο βιβλίο και που, για να γίνει best seller, να το πουλήσει με τους διαλόγους αφού εκπνεύσει μια δεκαετία, προκειμένου να μην έχει ποινικές ευθύνες. Άρα το γεγονός ότι μαγνητοφωνούσε ο κ. Βαρουφάκης δεν έχει να κάνει με ένα δημόσιο αγαθό που είναι η δική σας πληροφόρηση. Το ότι μαγνητοφωνούσε ο Βαρουφάκης έχει να κάνει με το δικό του τρόπο λειτουργίας, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι παράνομος. Παρανόμησε ο κ. Βαρουφάκης. Και δεν παρανόμησε για το κοινό καλό, παρανόμησε για τη δικιά του ιδεολειψία. Κάποιος άλλος φίλος σημειώνει ότι ο Βαρουφάκης τουλάχιστον δεν υπόγραψε. Δεν υπέγραψε. Να υπογράψει τι ο Βαρουφάκης? Ο Βαρουφάκης αυτό το οποίο ήθελε να φέρει στη χώρα ήταν η δραχμή. Αυτό προκύπτει από τα πράγματα. Το γεγονός ότι δεν υπέγραψε, τι σημαίνει πρακτικά? Η υπογραφή, έτσι όπως την αντιλαμβάνομαι εδώ, είναι η σωτηρία της χώρας. Ο κ. Βαρουφάκης, ναι, όντως δεν υπέγραψε τη σωτηρία της χώρας.
Ο κύριος Τσίπρας υπέγραψε τη σωτηρία της χώρας, την οποία όμως την έκανε εξαιρετικά δύσκολη τη διαδικασία σωτηρίας, γιατί ακριβώς στο μεταξύ ο κύριος Βαρουφάκης έκανε τα παιχνίδια τα οποία έκανε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Κάποιος άλλος φίλος σημειώνει. Γιατί τα βάζουμε με τον Βαρουφάκη και όχι με τον Τσίπρα, ο οποίος είπε ότι με έναν νόμο θα μας βγάλει από το μνημόνιο, ενώ μας έβαλε πιο βαθιά. Σημαντικό. Τα βάζουμε με τον Βαρουφάκη γιατί ο Βαρουφάκης χτες έκανε σημαντικότατες αποκαλύψεις, τις οποίες δεν έχουμε δικαίωμα να γνωρίσουμε. Τώρα, είπαμε από την αρχή ότι ο κ. Βαρουφάκης δεν βρέθηκε εκεί μόνος του. Ο κ. Βαρουφάκης βρέθηκε ως επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης, επειδή ο κ. Τσίπρας τον διόρισε, τον υπερασπίστηκε, τον διατήρησε, τον ανέχθηκε και τελικά τον απέπεμψε. Και είπαμε από την αρχή ότι ο κ. Τσίπρας είτε γνώριζε την πολιτική Βαρουφάκη και συνενούσε σε αυτήν, οπότε είναι συνυπεύθυνος, είτε δεν γνώριζε την πολιτική Βαρουφάκη, οπότε είναι υπεύθυνος, γιατί ακριβώς κάποιοι λειτουργούσαν πίσω από την πλάτη του. Κάτι το οποίο δεν είναι και τόσο ισχυρό σενάριο. Ένας άλλος φίλος σχολιάζει. Ό,τι έκανε ο Βαρουφάκης δεν το έκανε εν αγνία του Τσίπρα. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αγαπητέ φίλε. Με τέτοια και με τα άλλα καταστρεφόμαστε και σαν έθνος, γράφει κάποιος άλλος τηλεθεατής. Όχι, αγαπητοί φίλοι, δεν πρόκειται να καταστραφούμε σαν έθνος. Αυτό το γένος είναι αρκετά ισχυρό, ώστε να μην κρίνεται το μέλλον του από τύπους σαν το Βαρουφάκη. Είναι απολύτως βέβαιο ότι ως έθνος περνάμε μια τεράστια δυσκολία. Έχουμε μια πολιτική λιτότητα, η οποία πραγματικά μας ταλαιπωρεί όλους μας, από την αρχή μέχρι το τέλος, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Ωστόσο, όλες αυτές οι δυσκολίες τις οποίες έχουμε, και έτσι νομίζω ότι πρέπει να κλείσουμε αυτή την ενότητα, είναι εξαιρετικά μικρές και ανώδυνες σε σχέση με αυτά τα οποία αυτός ο τόπος έχει περάσει στο παρελθόν. Δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση ούτε ανίκανους πολιτικούς, αλλά ούτε και πολιτικές λιτότητες να μας καταστρέψουν. Εμείς ως Έλληνες έχουμε περάσει πολύ χειρότερα στο παρελθόν και καταφέραμε όχι απλώς να αντέξουμε, αλλά να μεγαλουργήσουμε. Και θα το ξανακάνουμε. Αρκεί να ηρεμήσουμε και να βρούμε τις πολιτικές εκείνες προτάσεις που θα μας επιτρέψουν να σταθούμε και πάλι στα πόδια μας. Αυτή είναι η άποψη και σε αυτό νομίζω ότι πρέπει να μείνουμε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματα της σημερινής εκπομπής.